Είμαστε στο χωριό Παπάδος της Λέσβου, ένα παραδοσιακό χωριό. Καλημέρα σας. Γεια σου ρε φίλε, μην τι μας κάνεις φωτογραφία. Γιατί, δεν έχεις γένεια, αλλά έχεις φωτογένεια. Κάτσε από το στρίψο, μην μας βγάλει. Κάτσε τηλέφωνο, τάχει. Θα κάνεις μου συγχωρείς, μου λέει. Βρέσεις φωτογραφία. Ναι, παλιακιά δεν είναι. Τι είναι. 1795. Ωχου. Τι ωραία, τι ωραία, τα τηλέφωνα τα έχει, λοιπόν. Δεν τα έχει τα τηλέφωνα. Μουστακαλί έχετε? Μόνιμο μουστακαλί. Μπράβο. Να είσαι καλά. Όλοι συνταξιούχοι έτσι κάθονται δηλαδή εδώ. Είναι ξένος άνθρωπος εδώ. Ξένος είναι. Ναι, ναι. Ναι. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Από Κούκουε πηγαίνατε καλά εδώ, ε? Ναι, με τελή ήμασταν... Το κρατάτε ακόμα ή το εγκαταλείψετε κι εσείς? Τώρα είναι... Πήγες στο Πάσχα, θα πήγες Νέα Δημοκρατία. Τι είναι όποια... Όπου να κοιτάξεις τώρα βρωμάει η κατάσταση. Δεν σωζόμαστε με τίποτα. Πλούσιο χωριό αυτό, μιας και είναι μέσα σε κάμπο με ελιές και τα παλιά τα χρόνια είχε ελαιοτριβείο, σαπουνοποιείο και τα λοιπά. Το σπίτι του βιομήχανου του τότε, του προύχοντα του χωριού, ήταν αυτό εδώ μπροστά μας. Αυτό εκεί. Και λεγότανε Βρανάς. Το ελαιοριούτε τώρα έχει γίνει μουσείο και θα το επισκεφτούμε σε λίγο. Και αυτό είναι το ελαιοτριβείο Βρανά, το οποίο τώρα είναι μουσείο. Για να φέρουν γύρω όμως αυτές οι πέτρες, δούλευε όλο το σύστημα, όλο, κοίτα πώς είναι, 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 πώς είναι